Πήραμε απόφαση να δώσουμε εργολαβία στο κομιδί. Εμείς ψηφίσαμε το θέμα να πάρουμε διμηνίτες, να μισθώσουμε εξοπλισμό, γιατί δεν φτάνει ο εξοπλισμός του Δήμου για να γίνει σωστή και τακτική και ορθολογική αποκοπή. Και να δοθεί ανακύκλωση σε εξωτερικούς συνεργάτες για να μπορέσει οι διμηνίτες, το προσωπικό του Δήμου και ο εξοπλισμός να αναλάβει την αποκομιδή των συμμίκτων. Μας διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος. Η παράταξή μου και εγώ ξενεργάνω ψηφίσαμε. Και ο λόγος που μου απέφθηνε ο κύριος Δήμαρχος για να ψηφίσω και ψηφίσαμε. Εμείς ψηφίσαμε το θέμα. Πριν ένα μήνα τέθηκε το θέμα για την αποκομιδή των απορριμμάτων με εργολάβους. Εγώ είπα ναι. Σήμερα ήρθε, υπήρχε η ανάγκη, εγώ το ψήφισα. Και θα το ψηφίσω και αύριο. Όλα αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά έχουν σκοπό. Είναι σκοπούμενα. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, από ανικανότητες κάποιων ηγεσιών. Και ο στόχος και ο σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν τη θεωρία του αδιέξοδου και επακόλουθον η θεωρία του μονοδρόμου της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Να υποβάλουν στον κόσμο ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, είναι μονόδρομος η ιδιωτικοποίηση, ήδη δηλαδή και στην πράξη, το είπατε κι εσείς, σε μεγάλο βαθμό, στο 90 και πάνω της 100 και της Κέρκυρας και όπως γίνεται με τα βουνά, τα σκουπίδια στους δρόμους και τα λοιπά, είναι ιδιωτικοποιημένο. Να υποβάλουν λοιπόν στον κόσμο μέσα από την αγανάκτηση στην αρχή, το θυμό στην αρχή και μετά, ας πούμε, το να εμπεδώσουν ότι πράγματι έχουν δίκιο, δεν μπορεί να λυθεί, ρε παιδί μου, το θέμα. Η κυβέρνηση δεν δίνει προσωπικό, δεν δίνει μέσα, δεν δίνει απορριμματοφόρα κτλ. Ας τα πάρει ο ιδιώτης να ησυχάσουμε. Τα αποκρύπτουν ότι τα δημοτικά τέλη θα πάνε στα ύψη, θα πενταπλασιαστούν. Αν δηλαδή τώρα οι δημότες της Κέρκυρας δημοτικά τέλη πληρώνουν 10 με 11 εκατομμύρια το χρόνο, θα πληρώνουν 50. Ψηφίσαμε. Εμείς ψηφίσαμε το θέμα. Πριν ένα μήνα τέθηκε το θέμα για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Υπήρχε η ανάγκη, εγώ το ψήφισα. Και θα το ψηφίσω και αύριο.